Ξημέρωνε Δευτέρα 15 Ιουλίου του 1974 στη Λευκωσία και η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που τελευταία επικρατούσε τις νύχτες στην Κύπρο είχε αρχίσει να εκτονώνεται. Από τους δρόμους είχαν μόλις αποσυρθεί τα πιστά στο Μακάριο ένοπλα σώματα που περιπολούσαν κάθε νύχτα για να αποτρέψουν ανατρεπτικές κινήσεις κατά του Κυπρίου Προέδρου και τη θέση τους έπαιρναν σιγά σιγά οι πολίτες που ξεκινούσαν για την καθημερινή εργασία τους. Στα νισταγμένα ακόμα πρόσωπά τους ήταν έκδηλη μια βαθιά ανησυχία αλλά μαζί και ανακούφιση. Ανησυχία γιατί τους τελευταίους μήνες αποκαλύπτονταν διαρκώς συνωμοτικά σχέδια της Χούντας των Αθηνών για την ανατροπή του Μακαρίου, ο οποίος είχε πλέον έρθει σε πλήρη ρήξη με τους Έλληνες δικτάτορες. Αλλά και ανακούφιση γιατί το χειρότερο που όλοι φοβούνταν, μια πραξικοπηματική δηλαδή κίνηση της χουντοκρατούμενης εθνικής φρουράς μέσα στο σκοτάδι της νύχτας, δεν είχε ούτε αυτή τη φορά εκδηλωθεί. Όμως η ανακούφιση δεν έμελε να κρατήσει για πολύ. Τα ρολόγια έδειχναν 8 το πρωί όταν πυκνοί πυροβολισμοί και ρηπές πολυβόλων σκέπασαν τη συνηθισμένη βοή της πόλης. Τα όργανα των στρατοκρατών της Αθήνας είχαν επιλέξει να πρωτοτυπήσουν δρώντας υπό το φως της ημέρας χωρίς να υπολογίζουν το κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Τα τάγκς της Εθνικής Φρουράς είχαν βγει στους δρόμους και κινούνταν προς στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας, βάλλοντας ανηλαιώς κατά όσων προέβαλαν αντίσταση. 20 λεπτά αργότερα, το Προεδρικό Μέγαρο και η Αρχιεπισκοπή, οι έδρες δηλαδή του Μακαρίου, δέχονταν καταιγιστικά πυρά και ισοπεδώνονταν. Και λίγο μετά, από το ραδιοσταθμό της Λευκωσίας, που είχε ήδη καταληφθεί από τους πραξικοπηματίες, ένα ραδιοφωνικό μήνυμα θα πάγωνε ολόκληρο το νησί. Έλληνες, επενέβη σήμερα η Εθνική Φρουρά για να σταματήσει τον αδεσποκτόνων πόλεμο μεταξύ των Ελλήνων. Πάσα αντίστασης εις την ίσον έχει εκλείψει. Ο Μακάριος είναι νεκρός. Και η Εθνική Φρουρά είναι την στιγμή αυτήν κυρία της καταστάσεως. Στις 3 το μεσημέρι ωστόσο, και ενώ η αντίσταση στους πραξικοπηματίες δεν είχε ακόμη καμφθεί, μια άλλη φωνή θα αντιχούσε στεντόρια, ανασταίνοντας ξανά την ελπίδα στις καρδιές των Κυπρίων. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, μην ακούτε τους ψευδολόγους του ΡΙΚ. Μόλις τώρα επαναλαμβάνουν ότι ο Μακαριότατος είναι νεκρός. Και εσείς και εμείς τους λέμε ότι είναι ζωντανός. Ο Μακαριότατος είναι ζωντανός. Ακούτε το μήνυμα του Ιδίου. Ακούτε τη φωνή του Μακαριωτάτου. Ακούτε τη φωνή του Σωτήρας της Κύπρου. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου μιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίον σου εξέλεξες για να είναι ηγέτης. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου. Ο Κύπριος πρόεδρος είχε καταφέρει να διαφύγει από τους διώκτες του. Είχε φτάσει σώος στην Πάφο και από εκεί, μέσω των Βρετανικών βάσεων, θα αναχωρούσε για τη Μάλτα και στη συνέχεια για το Λονδίνο, όπου θα γινόταν δεκτός από τον Βρετανό πρωθυπουργό Χάρολντ Ουίλσον ως ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρώτος στο στόχο των χουντικών πραξικοπηματιών, η φυσική εξόντωση του Μακαρίου, δεν είχε επιτευχθεί. Όμως αυτοί θα συνέχιζαν απτόητη το ολέθριο έργο τους, χρησιμοποιώντας ως αχυράνθρωπο ένα άτομο παντελώς ανυπόλυπτο, τον ακροδεξιό δημοσιογράφο και στέλεχος της ΕΟΚΑ Β, Νίκο Σαμψόν, τον οποίο και θα έχριζαν πρόεδρο της Κύπρου. Αποκαθίσταται τώρα η ψυχική ενότηση του λαού και η ψυχική ενότηση μεταξύ λαού και στρατού. Επενέβημε ένα συνεργασία μετά των κυπριακών ενόπλων δυνάμεων για να παλινορθώσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επιβάλλουμε τον νόμο και την τάξη. Την ίδια ώρα στην Τουρκία, ο τύπος, με αλλεπάλληλες έκτακτες εκδόσεις, θα κινδυνολογούσε για επικείμενη ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και στην Άγκυρα, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Ετσεβίτ, θα συνερχόνταν εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της χώρας Κοροτούρκ. Το πρόσχημα που αναζητούσε για χρόνια το πανίσχυρο στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας για να πατήσει πόδι στην Κύπρο είχε πλέον βρεθεί. Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη εθνική τραγωδία που θα βίωνε ο ελληνισμός μετά τη δοκιμασία του ελληνικού εμφυλίου, είχε ήδη αρχίσει.